Έτσι, λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τη Λιδία Περάκη. Εντάξει, τον Ενικό θα μιλήσουμε τώρα, είναι μικρή έτσι, η Λιδία. Λιδία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Είναι λοιπόν η Κρητικιά η οποία διαπρέπει στο χορό και γνωρίζει την καθολική αναγνώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρητικιά με καταγωγή από... Από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Σε ποια πόλη βρίσκεις αυτή τη στιγμή, στην Αμερική? Εγώ τώρα βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη, βρίσκομαι στο Brooklyn, σε μια περιοχή που λέγεται Bushwick. Μα, και έχει και καλό καιρό, έχει και καλό καιρό, ε. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα, ναι. Και πόσο καιρό λείπεις από το Ηράκλειο, από την Κρήτη? Αυτός είναι ο 5ος χρόνος που βρίσκομαι εδώ. Είχα φύγει μόλις τελείωσε το Λύκειο για να ακολουθήσω τις σπουδές μου, πάνω στο χορό και στην παιδοψυχολογία. Και τώρα, αφού έχω τελειώσει το πτυχίο μου, συνεχίζω να βρίσκομαι εδώ και να εργάζομαι. Από πίσω σου είναι το Brooklyn? Δώσε μια εικόνα. Δώσε από πίσω εικόνα. Είναι το Brooklyn? Συγγνώμη, δεν σας ακούω πολύ καλά. Πάμε πάλι. Λοιπόν, από πίσω, οπτικά από πίσω σου είναι το Brooklyn? Ναι. Α, μάλιστα. Όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε πίσω είναι Brooklyn. Μάλιστα, είναι πανέμορφο, είναι πανέμορφο μέρος, το οποίο ξεχωριστώ. Και ηλιόλουστο, έτσι, νομίζω έχουμε συννεφιά εκεί. Λοιπόν, τώρα πάμε, η καθημερινότητα τώρα μιας Κρητικιάς στο Brooklyn των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς είναι? Κοιτάξτε, γενικά σίγουρα είναι πολύ διαφορετικά. Όταν πρωτό ήρθα εδώ, πήρα αρκετό καιρό να προσαρμοστώ κτλ. Όμως, όπως όλοι ξέρουμε, η Νέα Υόρκη γενικά έχει πολλούς ομογενείς, οπότε σίγουρα μπορούσα να βρω και άλλους Έλληνες και κάπως αυτό διευκόλυνε την προσαρμογή μου. Κατά τα άλλα, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν περιοχή, γιατί κυρίως αυτό που ακολουθώ χορός είναι μια πόλη στην οποία έχει πολλές δυνατότητες και πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε χορεύεις, χορεύεις επαγγελματικά, χορεύεις σε κάποιες εκδηλώσεις, χορεύεις ατομικά. Για πες μας. Ναι, εγώ τελείωσα από ένα πανεπιστήμιο που λέγεται New York University, από το τμήμα του T-School of the Arts. Από εκεί, λοιπόν, τελείωσα το χορό και την παιδοψυχολογία που έκανα. Και από τότε, από το 2019, που ολοκλήρωσα το πτυχίο μου, ασχολούμαι σε διάφορες παραγωγές. Χορογραφώ δικά μου κομμάτια και συνεργάζομαι με άλλους καλλιτέχνες, μουσικούς, παραγωγούς κτλ. Και παρουσιάζω τη δουλειά μου εδώ. Εκτός αυτού, γενικά είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, οπότε συμμετέχω και σε ομάδες, συμμετέχω σε διάφορα φεστιβάλ. Για να σε ρωτήσω τώρα λίγο, κάποιος ο οποίος επιθυμεί να προχωρήσει έτσι, να ανοίξει τα φτερά του συντέχνη του χορού, είναι πιο εύκολο αυτό να το πραγματοποιήσει στην Ελλάδα ή είναι πιο εύκολο αυτό να το πραγματοποιήσει στο εξωτερικό? Φαντάζομαι η αγορά και οι ευκαιρίες είναι περισσότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ο χώρος και ο ανταγωνισμός θα είναι και αυτός πιο μεγάλος και πιο έντονος. Σίγουρα. Γενικά, σε αυτά τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνονται συγκρίσεις, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα έχει πράγματα να προσφέρει, κυρίως στην τέχνη, και κάθε χώρα έχει μια διαφορετική, ας πούμε, οπτική πάνω στο πώς παράγει τέχνη και τι ακριβώς κομμάτια την ενδιαφέρουν. Στην Ελλάδα, γενικά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο σύγχρονο χορό και υπάρχουν πολλές ομάδες και πολύ καλές σχολές. Απλά πάνω σε αυτό που ήθελα εγώ να ασχοληθώ στο σύγχρονο και κυρίως εκπαιδευτικά, γιατί ασχολούμαι και με την χρήση της εκπαίδευσης του σύγχρονου χορού σε παιδιά και εφήβους. Πάνω σε αυτά που ήθελα να κάνω εγώ, θεωρώ ότι η Νέα Υόρκη εμένα μου τέριαζε περισσότερο. Σίγουρα, γενικά, είναι μια πολύ ανταγωνιστική πόλη, αυτό πιστεύω το ξέρουμε όλοι, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα με σένα, οπότε πάντα πρέπει να βρίσκεις τρόπους να διαφοροποιήσεις. Από την τέχνη σου όμως μπορείς να ζήσεις? Συγγνώμη. Από την τέχνη σου, από το επάγγελμα που ακολουθείς αυτή τη στιγμή, μπορείς να ζήσεις, μπορείς να μείνεις σε ένα σπίτι μόνος σου στην Αμερική? Καταρχάς, έχεις πάντα συγκατοίκους. Πάντα ψάχνεις για πιο οικονομικές λύσεις. Γενικά, αυτό είναι πολύ διαδεδομένο εδώ. Εγώ, αυτό που έκανα με το που τελείωσα το πτυχίο μου είναι ότι και όσο ήμουν στο πανεπιστήμιο, δούλευα. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα, ξεκίνησα να δουλεύω σε δύο διαφορετικά θέατρα και να κάνω και άλλα πράγματα από άποψη, ας πούμε, από την πλευρά της παραγωγής. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ok με το ότι δεν θα κάνεις μόνο δουλειές που είναι να χορεύεις ή να χορογραφείς, πρέπει να κάνεις και άλλες δουλειές οι οποίες θα σου παρέχουν εισόδημα. Εγώ γενικά δούλευα από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα και έτσι ώστε να μπορώ να ζω, Λιδία, και να κάνω, ας πούμε, και άλλες δουλειές κάποιο... και να συνεχίσω να είμαι ευέλικτη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κάποιο μεγάλο όνομα, έτσι, κάποια ξεχωριστή προσωπικότητα με την οποία έχεις έρθει σε επαφή
κάποιος γνωστός εκεί που έχει συνεργαστεί. Και να το ξέρουμε κι εμείς. Για να το ξέρετε εσείς, θα σας πω, ας πούμε, ότι σε θέατρα που δουλεύω, ναι, έχει έρθει, ας πούμε, Nicole Kidman, έχει έρθει Hillary Clinton, έχουν έρθει τέτοια άτομα, οπότε χρειάστηκε, ας πούμε, να έρθω σε επαφή μαζί τους, να τους βοηθήσω, γιατί ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν παραστάσεις. Ναι. Οπότε εγώ κάπως τους βοήθησα, ας πούμε, με τα εισιτήριά τους, με όλα τα διαδικαστικά. Τέτοιο όνομα δεν θα σας πω που να ξέρετε. Και μετά διάφορους άλλους χορογράφους και χορευτές που συνήθως δεν τους ξέρουμε τόσο πολύ. Για πες μου λίγο, και οι Έλληνες που μένουν στην περιοχή, πρώτον, αν σκέφτονται την επιστροφή τους στην Ελλάδα, γιατί μιλάς καθημερινά, και δεύτερον, με τι ασχολούνται περισσότεροι. Γενικά γνωρίζω πολύ κόσμο. Γνωρίζω κόσμο που κάνει, ας πούμε, ασχολείται πάνω στο χορό, στην τέχνη. Γενικότερα γνωρίζω και άλλο κόσμο που κάνει διάφορα άλλα πράγματα, όπως πολλοί Έλληνες έρχονται και δουλεύουν σε μεγάλες επιχειρήσεις, κάνουν διάφορα πράγματα όπως τα οικονομικά, με την τεχνολογία πολύ, computer science και τέτοια πράγματα. Ναι. Γενικά θα έλεγα ότι τώρα με την πανδημία η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να επιστρέφει και να σκέφτεται λίγο διαφορετικά το μέλλον του, κυρίως γιατί εδώ τα πράγματα, όπως ξέρετε, ήταν αρκετά δύσκολα και συνεχίζουν να είναι δύσκολα όσον αφορά την πανδημία. Οπότε θα έλεγα ότι πολλοί κόσμος έχει προσπαθήσει να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι το παλεύουν και είναι πεπισμένοι για τον Το καλοκαίρι κατέβηκες Ελλάδα? Εγώ δεν έχω έρθει καθόλου. Τελευταία φορά είχα έρθει τα Χριστούγεννα. Ήθελα να έρθει το καλοκαίρι και δεν μπόρεσα, ναι, και τώρα θα δούμε. Σκέφτεσαι την επιστροφή σου εδώ? Η αλήθεια είναι ότι για τα επόμενα χρόνια όχι, γιατί, ναι, μου αρέσουν πολύ τα πράγματα τα οποία κάνω εδώ πέρα. Ναι. Κάποια στιγμή ίσως θα γυρνούσα, απλά δεν είναι στα πολύ πολύ άμεσα σχέδια. Στείλε και ένα μήνυμα τώρα στους δικούς σου ανθρώπους που σε βλέπουν μέσα από την Κρήτη TV. Αυτό που θα έλεγα γενικά είναι, ελπίζω να είναι όλοι καλά, ελπίζω να προσέχουν, να τηρούν τα μέτρα, να ακούν τους ειδικούς και υπομονή. Σου ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να επιστρέψεις κάποια στιγμή και στην Κρήτη, έστω και για διακοπές. Και να εκπληρώσεις όλα τα όνειρα, έτσι. Φυσικά. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι λίγο να σηκωθείς και να μας δώσεις λίγο εικόνα, έτσι γύρω-γύρω, να δούμε λίγο εικόνα από τον Μπρούκλιν εκεί. Φαντάζομαι η θέα είναι... βέβαια, η θέα είναι πανέμορφη. Η θέα, ξεχωριστό το μέρος στην συγκεκριμένη περιοχή. Και βρίσκεσαι πού, σε ταράτσα πολυκατοικία, σε πού είσαι τώρα εκεί? Είμαι στη ταράτσα της πολυκατοικίας. Με προσοχή, με προσοχή. Εδώ πίσω αυτό που βλέπετε είναι το κέντρο του Μπρούκλιν. Ναι, για κάνω μια ξενάγηση λίγο, για πες μας το κέντρο από πίσω. Δεν σας ακούω πάρα πολύ καθαρά. Να μας κάνεις εκεί μια ξενάγηση, λέω, της περιοχής. Οπότε από την άλλη πλευρά είναι το ποτάμι, το East, ναι, River. Και μετά εδώ είναι διάφορες πολυκατοικίες, όπως συνήθως βλέπουμε στην πυκνοκατοικημένη Νέα Υόρκη. Έχει εκεί περιοχή, έχει ουρανοξύστες, έχει ψηλά κτίρια. Πώς είναι λίγο η δόμηση? Ναι, καλά, εννοείται. Έχει πάρα πολύ ψηλά κτίρια. Το Brooklyn είναι λίγο πιο ήρεμο και γι' αυτό μένω και εδώ, γιατί τα πρώτα χρόνια έμενα στο Μανχάταν και ήταν αρκετή φασαρία, πολύ μικρά διαμερίσματα, εννοείται. Οι καιρικές συνθήκες εκεί, Λιδία, η καιρική. Στην Brooklyn, γιατί είναι λίγο καλύτερα, λίγο πιο ήσυχα και μπορείς να ζεις με περισσότερη ηρεμία. Οι καιρικές συνθήκες είναι φυσιολογικές για την περιοχή, αυτό που βλέπουμε τώρα από πίσω? Όχι καθόλου. Γενικά έχει, εννοείται, πολύ κρύο, δεν είναι συνήθως έτσι οι μέρες. Απλά τώρα είμαστε πολύ τυχεροί σήμερα και μας έκανε πολύ ωραία. Ωραία, οπότε άνοιξε λίγο το πλάνο, να κλείσουμε με ένα πλάνο και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εσένα. Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανες. Έχεις υποχρεώσεις, βρήκες αυτά τα 5-10 λεπτά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.